Τοτικά κινείται η αγορά της Θεσσαλονίκης στο πρώτο δίμηνο του 2019 καθώς η αναδουλειά, ο μειωμένος τζίρος και η απεσιοδοξία για το μέλλον είναι κυρίαρχα φαινόμενα μεταξύ των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Πάρα πολύ πεσμένοι και κάτω από 50% οι ζήροι έχουν πέσει. Τώρα ο καθένας κρατιέται γιατί έχει λιγότερα έξοδα στο σύνολο στο μαγαζί, υπαλλήλου δεν θα πάρουμε πλέον, θα τα κρατάμε μόνιμα στα μαγαζιά γιατί το πρώτο πράγμα που κόβει είναι τον υπάλληλο. Η κατάσταση στην αγορά αντίστοιχα δεν είναι πολύ ευχάριστη. Περιμέναν τα μαγαζιά να κινηθούν περισσότερο το διάστημα αυτό που είχαμε τις εκτόσεις Αλλά από ό,τι φαίνεται για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε, δεν μπόρεσε να καλύψει το κενό στα οικονομικά της κάθε επιχείρησης. Δεν υπάρχουν χρήματα να πέσουν στην αγορά, νομίζω ότι η τζίρι θα είναι πάντα οι ίδιοι χειρότεροι. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να έρθει για να δώσει στην αγορά, για να πάρει κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν θα θέλει να βάλει στο σπίτι του χωρίς να είναι τόσο χρήσιμα όπως γινόταν άλλες φορές. Το εντυπωσιακό στοιχείο για το φετινό πρώτο δίμηνο είναι πως το κακό κλίμα και οι συνθήκες μειωμένης ρευστότητα στην αγορά ήταν δεδομένα μη αναμενόμενα Αφού υπήρχε η πεποίθηση πω η βελτιωμένη κατάσταση που υπήρχε μέχρι το τέλο του 2018 θα είχε και συνέχεια φέτο, κάτι που δεν επαληθεύεται μέχρι στιγμή. Ε, το αντιμετωπίζω, το βλέπω. Περιμέναμε από ένα τελείωμα του 2018 κάπω καλό. Περιμέναμε το 2019 να είναι πολύ καλύτερο. Ε, δεν βοήθησε ο καιρό, δεν βοήθησαν οι συγκυρίε. Αλλά το Ιανουάριο-Φεβρουάριο ήταν τραγική. Ο Μάρτιο πάει κάτι να δείξει, αλλά ήταν και ο καιρό που δεν βοήθησε. Δεν ξέρω αν αρκετά πεσμένοι, παρόλο που περιμέναμε να πάνε καλύτερα. Δυστυχώ δεν πάνε. Τώρα το που οφείλεται ότι ο, ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί και προσδοκίες ανάμεσα στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις για ελάφρυνση ή τουλάχιστον για καλύτερη διαχείριση των υποχρεώσεών τους εξαιτίας των επικείμενων ρυθμίσεων για τι 120 δόσεις για χρέη απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία και πιθανώ για οφειλές προς την εφορία. Οι παραγωγικοί και εμπορικοί φορεί τη Θεσσαλονίκη συγκλίνουν όλοι στην άποψη πω η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία είναι απαραίτητη, αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτεί την ύπαρξη ρευστότητα και βέβαια έγκυρη πληρωμή τουλάχιστον των υποχρεώσεων του 2019. Όσον αφορά τι 120 δόσει, είναι καλό, βοηθάει. φυσικά βοηθάει. Φυσικά όταν ο άλλο χρωστάει και χρωστάει ο ελεύθερο επαγγελματία και δεν μπορεί να πάρει και κάτι από τι τράπεζε να του δώσουν κάποια κεφάλαια, κίνηση, οτιδήποτε που έχουν σταματήσει τα πάντα. Φυσικά βοηθάει. Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ τον, επιχειρηματικ... τον επιχειρηματία το να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά που οφείλει, όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσει επιτέλου να συνταξιοδοτηθεί. Ε... Οι δόσει αυτέ θα είναι μια ανάσα για πολλού επιχειρηματίε. Θα είναι μια σημαντική βοήθεια για μα γιατί περιμένουμε ένα τέτοιο... μια τέτοια βοήθεια. Γιατί εμεί που δεν πληρώσαμε, πληρώσαμε για κάποια συγκεκριμένα χρόνια που ο τζίρο μα ήταν τραγικό η βοήθεια που μπορεί να μας προσφέρει το κράτο είναι σημαντική. Εάν μπορέσουμε να μπούμε σε, αυτό, σε αυτή τη ρύθμιση θα, μπορέ, θα πάρουμε κάποτε σύνταξη. Οπωσδήποτε είναι ένα καλό μέτρο η 120 δόση διότι θα δώσει μια ανάσα στην αγορά περιμένει πολλοί κόσμος να μπει σε αυτές τις 120 δόσεις από ό,τι γνωρίζω, διότι στις προηγούμενες που είχαν γίνει έχουν φύγει πάρα πολύ απ' έξω γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρές. Νομίζω με τον τρόπο τον οποίο λένε τώρα ότι θα γίνουν οι 120 δόσεις, ότι πραγματικά θα είναι ένα καλό μέτρο για τους, επαγγελματίες και τους ελεύθερους, για τους ελεύθερους, επαγγελματίες και για τους εμπόρους. Σίγουρα, σίγουρα θα βοηθήσει κάποιοι να τακτοποιήσουν τους οφειλές τους, να μπουν σε μια τάξη να μπορέσουν κάποια στιγμή κάποιοι να συνταξιοδοτηθούν σίγουρα θα βοηθήσει. Μακάρι να, να κρατήσει και να, να ολοκληρωθεί. Μέχρι στιγμή, η εξαγγελία τη κυβέρνηση για ρύθμιση σε 120 δόσει των οφειλών προ τα ασφαλιστικά ταμεία έχει αποδειχθεί βόμβα για τα έσοδα του ΕΦΚΑ, καθώ μόνο το Φεβρουάριο εισπράχθηκαν περίπου τα μισά έσοδα από αυτά που είχαν βεβαιωθεί.